Και στον σύζυγό σου. Ναι. Μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις? Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή, και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Εσείς δεν ξέρετε για ποιο λόγο βρισκόταν η γυναίκα σας εκεί? Όχι. Ούτε τι λόγο είχε αυτός που την πυροβόλησε? Τι να σας πω. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Μάλιστα. Κάποιος Στέφανο... Μισό λεπτό. Στέφανο Σταθόπουλο. Τον γνωρίζετε? Ναι. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτός? Από πού τον ξέρετε? Είμασταν συνεργάτες. Κάποτε. Έλασε μεγάλο το στανιό μου καμιά ώρα. Εντάξει, Ελένη, πήγαινε. Κλείσε την πόρτα, εντάξει. Πού κρύβεσαι, δεν κατάλαβα. Τι είναι όλα αυτά? Δεν μπορώ να σε δω ξαφνικά. Πρέπει να πάρουμε άδεια από τη γραμματέα σου για να μπούμε εδώ μέσα. Μου γίνες απλησίαστος. Ηρέμησε, σου παρακαλώ. Την ερεμήσω, ρε κανακιώση. Έλα, ήρθες να μιλήσουμε, κάθισε. Να μιλήσουμε? Να μου εξηγήσεις τι είναι αυτές οι μαλακίες? Τα αποφασίζουμε και διατάσσουμε, τέτοιος ξεφτυλισμένος είσαι? Λοιπόν, ήρθες να με βρήσεις ή να μιλήσουμε? Ότι γουστάρω θα κάνω, δεν σε ρωτήσω κιόλας. Αυτά τα τουρέλια να πάρεις και να τα φας. Για πάλι λόγω με πέρασες, ρε. Εγώ κανονίζω, όχι εσύ, εσύ είσαι ένα τίποτα. Μια κουράδα με πόδια είσαι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα, Στέφανε. Τι νομίζεις, ρε? Τι θα ήσουν χωρίς εμένα? Τίποτα! Ακούς? Και εμένα δεν μπορείς να με διώχνεις έτσι, γιατί εγώ δεν σε έχω ανάγκη. Εγώ φεύγω όποτε γουστάρω. Ένα να θυμάσαι, παλιοπούστη. Αυτό θα μου το πληρώσεις. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά. Με συγχωρείτε, προσπάθησα, αλλά... Εντάξει, Ελένη. Κλείς την πορτά, είμαι λίγο μόνο. Στην αρχή έδειχνε καλό παιδί. Έτσι έδειχνε στην αρχή. Εργατικός, τίμιος. Ένιωσε με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά χαίρεσαι να τους έχεις κοντά σου. Μετά άλλαξε τελείως. Καβάλισε το καλάμι. Ποιος ξέρει. Καβάλισε το καλάμι, δηλαδή? Ομολογουμένως είχε βοηθήσει πάρα πολύ στο στήσιμο της εταιρείας. Το αρχικό αυτό του το είχα αναγνωρίσει. Μάλιστα το συζητάγαμε και με τη Μαρία. Μετά παρίστανε το αφεντικό στους υπαλλήλους. Ερχόταν σε μυστικές συμφωνίες με τους αντιπάλους της εταιρείας, χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα. Υπέγραφε συμφωνίες, ερήμηνε μου δηλαδή. Έτσι, αναγκάστηκα να του στείλω εκείνη την επιστολή. Που έλεγε τι δηλαδή, ότι διακόπτεται τη συνεργασία σας? Ακριβώς. Μαρία, εδώ είσαι. Τι κάνεις εκεί? Προσπαθώ να στείλω ένα email στην κόρη σου. Μου έστειλε το πρωί και θέλω να της απαντήσω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Πόσες φορές θα το δείξω? Ορίστε. Καλά, εσύ πώς το κάνεις κι εγώ δεν μπορώ. Πάω να ετοιμάσω να φάμε. Διάβαζες το email της Χριστίνας? Θα το διαβάσω μετά με την ησυχία μου. Θα φτιάξω το καφεδάκι και θα το διαβάσω. Δεν βλέπει την ώρα να γυρίσει, λέει. Όλα της τη δίνουν και έξω εξωτερικό και μας έχουν ζαλίσει με το εξωτερικό. Ελλαδίτσα και πάλι Ελλαδίτσα. Φαντάσου να ήταν και μόνη της με τόσους συγγενείς γύρω της και κάνει έτσι. Ξέρεις τι λέει? Δεν θέλω να μάθω.
Σου είπα, θα το διαβάσω μετά με την ησυχία. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Γιατί τόσα νεύρα? Έγινε κάτι που δεν ξέρω. Τσακώθηκα με τον Στεφανό. Γιατί? Εσύ έλεγες πως σου έχει προσφέρει τόσα που χρειάζεται μάλιστα και ανταμοιβή. Έλεγα. Τώρα λέω άλλα. Κάνε μου τη χάρη, άσε με να φάω. Τι κάνεις τώρα? Σ' αφήνω να φας με την ησυχία σου. Ε, Μαρία, μα... Ναι. Έλα, Μαρία, ο Στέφανος. Σε ξύπνησα. Όχι, ρε γάμο το μου. Θέλεις να σε πάρω αργότερα? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν πειράζει. Έπρεπε να σηκωθώ. Τι ώρα είναι? Ναι, με. Σε πόση ώρα? Σε καμιά ώρα. Να πούμε σε μια μισή ώρα για να είμαι κι εγώ εντάξει. Ναι. Ναι, ωραία, τα λέμε. Έλα, γεια. Τώρα ξενεύτηκες που σου είπα να βγούμε για καφέ? Όχι καθόλου. Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη. Τον τελευταίο καιρό οι μέρες μου είναι τόσο βαρετές που... Αυτό δεν με τιμά και ιδιαίτερα. Α, δεν με κατάλαβες. Δεν εννοούσα καλύτερα να πάω για καφέ με τον Στέφανο παρά να πεθάνω από βαρεμάρα. Πλάκα κάνω. Όχι, ειλικρινά, θέλω να με πιστέψεις. Ήταν πολύ όμορφο που με πήρες τηλέφωνο και ήρθαμε εδώ. Εξάλλου πάντα η παρέα σου μου ήταν πολύ ευχάριστη. Και για μένα το ίδιο είναι. Δεν ξέρω αν σου μίλησε ο Βασίλης, αν σου είπε... Ναι, μου είπε, αλλά όχι πολλά πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν έχουν σημασία. Στεναχωρέθηκα πάντως. Δεν ξέρω, εγώ το Βασίλη δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όλα αυτά τα χρόνια... Τι έγινε τελικά, πες μου ακριβώς. Αυτό δεν έχει σημασία. Θέλεις να του μιλήσω? Όχι. Ό,τι έγινε, έγινε ανάμεσα στο Βασίλη και εμένα. Δεν θέλω να του μιλήσω ούτε τίποτα. Για άλλο λόγο θέλεις να βρεθούμε. Κοίτα, δεν θέλω να νομίζεις ότι επειδή εγώ τσακώθηκα με τον Βασίλη, σε κάλεσα εδώ. Κατάλαβες? Όχι. Εγώ του Βασίλη δεν το έχω πια καμία εκτίμηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι πιστεύω για αυτόν, πιστεύω και για σένα. Αυτό εννοώ. Εσύ είσαι μια κυρία. Είσαι ένας άνθρωπος που του αξίζει κάθε ενδιαφέρον, κάθε προσοχή, τα πάντα. Και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου φίλο σου, ένιωσα την υποχρέωση να σου πω κάτι που... μάλλον δεν θα σε ευχαριστήσει. Ο Βασίλης τα έχει με μια γυναίκα. Μια φορά τους έχω δει μαζί και αυτή τυχαία. Και κοίτα, δεν στο λέω ούτε για να γίνει φασαρία, ούτε για να τον εκδικηθώ, ούτε ξέρω εγώ τι. Απλά πιστεύω ότι εσύ δικαιούσε κάτι καλύτερο. Και αν μη τι άλλο, δικαιούσε να ξέρεις. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά έκανες και μου το είπες. Σε στεναχώρησα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει. Ναι, δεν ήθελα να σε ταράξω. Είμαι βλάκας. Μου δεν έπρεπε να σου πω κουβέντα. Είμαι ηλίθιος. Συγγνώμη.
Εγώ πάω για ψώνια. Καλησπέρα. Μήπως ενοχλώ? Όχι βέβαια, πέρασε. Συγγνώμη που δεν πήρα τηλέφωνο πρώτα. Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ. Δούλευες. Σε διάκοψα. Σε κάτι δουλειά. Να σου βάλω κάτι να πιείς. Α, ναι, ναι. Να σου πάρω ένα τσιγάρο. Όσα θέλεις, τι ρωτάς. Τις τελευταίες μέρες, από τότε που μιλήσαμε δηλαδή και μετά, νιώθω κάπως περίεργα. Μη με παρεξηγείς. Δεν σε παρεξηγώ. Δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου ούτε λεπτό. Με ενοχλεί που τον βλέπω. Τα τελευταία χρόνια βέβαια... Εντάξει, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν πριν μεταξύ μας, αλλά... Αυτό όμως πάει πολύ. Σε καταλαβαίνω. Μου έτυχε και εμένα κάποτε. Σου έτυχε και εσένα. Εγώ βέβαια δεν είμαι παντρεμένος, αλλά ήταν σοβαρή σχέση. Και σκέψου. Μετά κατάλαβα ότι δεν την αγάπησα. Αλλά μ' είχε πειράξει. Ακόμα αυτά είναι ότι ακόμα και αν δεν τον αγαπάς τον άλλον, πάντοτε έτσι νιώθεις. Σαν κορόιδο. Αυτό είναι που με πειράζει και εμένα πιο πολύ. Ότι ξαφνικά αισθάνεσαι... Το κορόιδο που είπες. Εντάξει, δεν τον αγαπάω. Εδώ και χρόνια έχει σταματήσει αυτό, αλλά... Σε παρακαλώ. Μην κλαις. Έλα. Εσύ είσαι όμορφη. Ναι. Είσαι γυναικάρα. Δεν το αξίζει να κλαις. Εσύ μπορείς να έχεις όποιον θέλεις. Μην κλαις, μη χαλάς τα όμορφα σου μάτια.